και δύσαντες απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Υπεύθυνον και για τούτο βασικό ρόλο έπαιξεν αγαπητοί μου στο πάθος του Κυρίου μας η προσωπικότητα του Ποντίου Πιλάτου. Πρέτορ της Ιουδαίας, δηλαδή εκπρόσωπος του Ρωμαίου Αυτοκράτορος ο Πόντιος Πιλάτος, συνεκέντρωνε εις το πρόσωπον του ολόκληρη τη ρωμαϊκή εξουσία. Στο νεύμα του εκινούντο Ρωμαίοι και Ιουδαίοι, οι αποφάσεις του εγίνοντο από όλους σεβαστές, η δε μονομελής κρίση του για όλα τα ζητήματα αποτελούσε νόμον αναφέρετον για εχθρούς και φίλους. Όμως, εκείνο το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώπιον του έφεραν έναν κατάδικον, αλλά ο Πιλάτος έδειξε μια κατανόητη συμπεριφορά. Ο κατάδικος εκείνος δεν είχε τα γνωρίσματα όλων των άλλων που κατά καιρούς είχαν οδηγήσει ενώπιον τους. Αυτός είχε πάνω του κάτι το μοναδικό και ηγεμονικό. Το βλέμμα του ήταν γλυκό και συμπαθητικό. Το πρόσωπον του κατάστηκτον από τα αίματα του ακάνθινου στεφάνου, ωστόσο επρόδιδε έναν αγνών ιδεολόγων. Οι όψεις του καθημαγμένοι και ταλαιπωρημένοι από την προηγούμενη ακόμα νύχτα, πρόδιδε και αυτήν έναν άνδρα λεπτών και ευαίσθητων. Δεν είχε αυτός την ρωμαλαιότητα και την σωματικήν και αθλητικήν ιδιοσυστασίαν των κακοποιών όλων των εποχών. Ήτανε λεπτεπίλεπτο σαν χαρακτήρας και ευγενικός κατά τους τρόπους. Γι' αυτό και ο Πιλάτος ήδη από την πρώτη επικοινωνία μαζί του δεν δυσκολεύτηκε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε μπροστά του έναν αθώον. Εμβρυθείς αυτός μελετητής του δικαίου της πατρίδος του, αλλά και έμπειρος δικαστής, από την πρώτη στιγμή αντελήφθη ότι αυτός ο θανατοπινίτης κατάδικος διέφερε από όλους τους άλλους. Αντελήφθη από την πρώτη στιγμή ότι ήταν θύμα του μίσους και του φθόνου των συμπατριωτών του, τις εναντίον του κατηγορίες έκρινεν ως ανέριστες και αβάσιμες. Γι' αυτό και από την πρώτη πάλι στιγμή κατέληξεν ότι η απομέρους του τυχόν επικύρωση της θανατικής καταδίκης θα απαιτέλει ευτελισμόν της εξουσίας του και απάρνηση του υπερήφανου ρωμαϊκού δικαίου. Όμως, ενώ έτσι εσκέπτετο, άλλα έπραξε και ενώ εγνώριζε την αθωότητα του καταδίκου, δεν ετόλμησε να προχωρήσει εις την επιβράβευσή του. Εκεί μπροστά, μόλις ηθέλησε να αρθρώσει ένα λόγο επί οικίας για τον Ιησούν, αμέσως η αντίδραση του όχλου και της ανάξιας ηγεσίας του που ευρίσκετο και εκρύπτετο από πίσω του, τον αναχέτησαν. Η δε συγκεκαλυμμένη απειλή που διατυπώθηκε ενώπιόν του, εάν αυτόν απολύσεις, ούκι φίλος του Κέσαρος, έδρασε καταλυτικά μέσα στη δικανική του πεποίθηση. Και έτσι κατέρευσαν μονομιάς μέσα του οι αντιστάσεις. Και ενώ ήταν αποφασισμένος και προς στιγμήν εφαίνεται να αγωνίζεται για την αθώωση του αθώου, τελικά
επεκύρωσε την θανατικήν ποινήν και απέδειξε ότι ήτανε καιροσκόπος και ιδιωτελής άνθρωπος. Στα χρόνια του Κυρίου μας ζούσε ο Πιλάτος, μα όχι. Πιλάτη ζούνε σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία. Είναι οι άνθρωποι της σκοπιμότητας και της ιδιωτέλειας. Είναι αυτοί οι οποίοι υπεράνω πάντων τοποθετούν το συμφέρον τους. Πιλάτη σύγχρονοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι χάριν του συμφέροντός των ονομάζουν το φως σκότος και το σκότος φως, μόνον και μόνον για να μην γίνουν στόχοι επιθέσεων. Πιλάτη σύγχρονοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι σιωπούν μπροστά στην αδικία η οποία προσγίνεται στον διπλανό, αρκεί το ότι αυτοί δεν θίγονται από αυτήν, γι' αυτό και αδιαφορούν. Πιλάτη σύγχρονοι είναι εκείνοι που νύπτουν τα σχήραστον μπροστά εις το κακόν το οποίον κυριαρχεί στην κοινωνίαν, αρκεί το ότι δεν ευρέθη κανείς να αποδώσει εις αυτούς την ευθύνην δια την ύπαρξην αυτού του κακού. Πιλάτη σύγχρονοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αρέσκονται εις την προσωπικήν των ευτυχίαν, έστω και αν δίπλα των ο κόσμος στενάζει και υποφέρει. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πορεύονται με το ρεύμα των πολλών, να μην αντιστέκονται για να μην πολεμούνται. Πιλάτη σύγχρονοι είναι όλοι εκείνοι που ενώ αναγνωρίζουν το δίκαιον δεν το διαλαλούν, μόνο και μόνο διότι ενδιαφέρονται δια των εαυτών τους. Πιλάτη σύγχρονοι είναι όλοι εκείνοι που ενώ ισχυρίζονται ότι έχουν και πιστεύουν σε ηθικές αρχές, εν τούτης όταν βρεθούν σε περιβάλλοντα τα οποία απαρνούνται αυτές τις αρχές, δεν διστάζουν και αυτοί να υποχωρήσουν και ίσως και να υποκριθούν προς στιγμήν ότι συμφωνούν με εκείνους τους οποίους έχουν ενώπιόν των. Αυτοί είναι οι σύγχρονοι πιλάτοι και μαζί με αυτούς τόσοι άλλοι πολλοί, ιδιωτελείς, καιροσκόποι, συμφεροντολόγοι, δειλοί, ενδοτικοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οντότητα, άνθρωποι για τους οποίους μόνο το προσωπικό του συμφέρον έχει αξίαν. Ω, οι πιλάτοι της σύγχρονης εποχής, με πόση ευκολία να αποσύουν τις ευθύνες των, με πόση ευκολία εμφανίζονται να μην γνωρίζουν τίποτε για ό,τι συμβαίνει κακό σε αυτή την κοινωνία και σε αυτήν την ανθρωπότητα. Και ο μεν Κύριός μας στάθηκε με περισσή περιφρόνηση απέναντι στον Πιλάτο. Σε ορισμένες μάλιστα στιγμές δεν τον αξίωσε ούτε καν μιας απαντήσεως, γιατί έβλεπε ότι θα ματαιοπονούσε. Και τούτο διότι ο Χριστός μας θέλει ορμητικούς σαν τον Πέτρο, μας θέλει γενναίους σαν τον Δαβίδ, με την δικαιοσύνη του Σολομώντος, με την παρησία του Παύλου, με την πιστότητα της Μαρίας, με την ευθύτητα του Μεγάλου Βασιλείου, με την αυτοθυσία του Ιερού Χρυσοστόμου. Πόσοι όμως από τους σύγχρονους ανθρώπους μπορούν πράγματι να παραβληθούν προς αυτές τις προσωπικότητες, επλεώνασαν και εις την κοινωνία μας οι πόντιοι πιλάτοι.
και αυτοί χρωματίζουν την κοινωνία των ανθρώπων μέσα στην οποία ζούμε. Αγαπητοί, και εκείνος μεν ο Πόντιος Πιλάτος ένυψε κάποτε τα σχήρας του, πιστεύοντας ότι με αυτήν την πράξη αποσύει από επάνω του την ενοχήν του. Όμως υπατήθη, διότι η ιστορία εκύρωσεν επάνω του την ιδιότητα του καιροσκόπου, του ανθρώπου που δεν έχει αρχές ή μάλλον που έχει μίαν αρχήν να υπηρετεί μόνον τον εαυτόν του. Ποιος όμως θα επικρίνει και θα κατακρίνει τους σύγχρονους Πιλάτους? Εάν ομίλη και σήμερον ο Χριστός, ασφαλώς θα είχε να απευθύνει τα ουέ που απίφθινε προς τους υποκριτάς της εποχής του και θα εκάλει τον καθένα από μας να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί μόνον έτσι μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα των ανθρώπων. Εάν και σήμερα ομίλει ο Χριστός, τότε όλοι αυτοί θα ανεζήτουν ένα χώρο για να κρυφθούν, μια και δεν εντρέπονται τους ανθρώπους, θα ήσαν υποχρεωμένοι να φοβηθούν την οργήν του Θεού. Αλλά ο Θεός ανέχεται, ανέχεται μέχρι τη συντελείας των αιώνων και αναμένει ο καθένας από μας να αποκτήσει την οντότητα της προσωπικότητός του, να γίνει άνθρωπος ειλικρινής, ανιδιοτελής, άνθρωπος αρχών και πίστεων, άνθρωπος αγωνιστής υπέρ των ιδεών του, υπέρ των αξιών του πολιτισμού του, υπέρ των ηθικών αρχών της ζωής. Θα διερωτηθεί όμως κανείς σήμερα, τι λόγος είναι αυτός που αναφέρεται σε μία κατηγορία ανθρώπων της εποχής μας που ανήκουν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, από τους μικρούς μέχρι τους μεγάλους, από τους άρχοντες μέχρι τους αρχόμενους? Τι νόημα και τι σημασία μπορεί να έχει σήμερα ένα ηθικολογικό κήρυγμα που αναφέρεται στους χαρακτήρες των ανθρώπων? Αγαπητοί, ο Χριστός σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό όχι μόνο για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά για τη σωτηρία όλου του εαυτού μας και του χαρακτήρα μας και του σώματός μας. Μέσα στη λυτρωτική του θυσία τα πάντα υποτάσσονται και από αυτήν τα πάντα ευλογούνται. Εάν επομένως θέλουμε να οικειοποιηθούμε αυτήν την θυσίαν του λυτρωτού, θα πρέπει να αφήσουμε τις σωστικές ακτίνες της χάριτός του που εκπέμπονται από τον Γολγοθάν να εισέλθουν μέσα μας και να ανακαινήσουν και να αναγεννήσουν την όλην ύπαρξήν μας και την πνευματικήν και την νοητικήν και την χαρακτηρολογικήν και την σωματικήν. Εις τούτο αποβλέπουν οι επισημάνσεις της σημερινής ομιλίας. Και ας δώσει ο Θεός σε όλους τους ακροατές μας σήμερα να αναμετρήσουν την ευθύνη που έχουν μπροστά στην αδικία και στο κακό που επικρατούν εις τον κόσμο αυτόν. Πρέπει επιτέλους να ολιγοστεύσουν οι πιλάτοι της εποχής μας και να αναλάβει ο καθένας μας τις ευθύνες που έχει. Κανένας δεν μπορεί να μας δικαιώσει όσες φορές και ανύψομεν τα σχήρας μας.
Πρωτίστως δεν θα μας δικαιώσει ο Θεός, αλλά ούτε και ο λαός. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, και η Ανάσταση να σημάνει την προσωπική Ανάσταση του καθενός μας. Αμήν.